Εντάξει, για μας δεν υπήρχε ποτέ σκόνη στο Κολόσσι. Ήταν πεντακάθαρος ουρανός και ατμόσφαιρα. Γνωρίζουμε τη δουλειά την οποία κάνει ο προπονητής μας. Από την 17η Ιουνίου και εντεύθε, είχε δουλέψει σκληρά όλο αυτό το διάστημα ως ποδοσφαιριστές. Αν κάποιοι βιάστηκαν να ξεγράψουν τον Απόλλωνα, κακό του αυτούς. Ο Απόλλωνας είναι τεράστια ομάδα. Κερδίσανε σήμερα μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι η ΑΕΛ. Γνώριζε ο προπονητής μας εκ των προτέρων ποια είναι τα δυνατά σημεία του αντιπάλου. Δούλεψε πάρα πολύ στην τακτική αυτή. Επαναλαμβάνω ότι η νίκη είναι αφιερωμένη στους ποδοσφαιριστές πρωτίστως και στην τεχνική ηγεσία. Για μας είναι τεράστιο κεφάλαιο ο κύριος Εμμάνουελ. Όπως και στον κόσμο, ο οποίος πραγματικά γέμισε σήμερα τη Δυτική και μας έσπρωξε στην νίκη. Συνεχίζουμε πολύ προσγειωμένα, πολύ σοβαρά. Από όλα είναι εδώ. Θα δουλέψουμε ακόμη πιο σκληρά. Κερδίσαμε και τον Σλάτσεφ. Είδαμε και τον Στογιάνοβιτς να επιστρέφει. Έχουμε και τον Τασίλβα πλέον πανέτοιμο και όλο το ρόστερ. Αναμένουμε αγωνία και τον Βασιλείου και τον Μερκή. Θα μένει μόνο εκτός ο Χάμπος, ο οποίος μετρά αντίστροφα. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και στην ΑΕΛ, η οποία ήταν ένας μεγάλος αντίπαλος. Κέρδισε όμως η καλύτερη ομάδα, εμείς. Δημιουργήσαμε και χάσαμε περισσότερες ευκαιρίες. Δείξαμε ότι θέλαμε περισσότερο το παιχνίδι. Και όταν έχεις και κάποια σημεία με το μέρος σου, κάποιες στιγμές, όπως ήταν το δοκάρι της ΑΕΛ, τότε θα κερδίσεις. Σήμερα κερδίσαμε. Θα το χαρούμε μόνο απόψε. Μπράβο στους οπαδούς και των δύο ομάδων, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ κόσμοι στις συμπεριφορές τους εντός αγωνιστικού χώρου. Και συνεχίζουμε. Δεν έχουμε από κάτι περισσότερο. Είναι τρίτη μόλις αγωνιστική. Πάρα πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ λίγα λόγια. Για να συνεχίσουμε απλώς. Δεν ήταν τόσο το βαθμολογικό όσο να κερδίσουμε τον κόσμο μας και περισσότερο να αποκτήσουμε εμείς και να αναχτίσουμε την αυτοεπίθεση μας και την πίστη μας, η οποία κλονίστηκε μετά τον άδικο αποκλεισμό από την Καμπάλα με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε. Θα μπορούσαμε να το είχαμε διαχειριστεί διαφορετικά, όμως τα συναισθήματα αντιλαμβάνεσαι δεν μπορεί να τα ελέξεις. Μας πείραξε πάρα πολύ. Πιστεύαμε ότι είχαμε πολύ μεγάλη ευκαιρία και φέτος για την διοργάνωση, όμως σήμερα νομίζω ότι αναχτούμε την ψυχολογία μας, την αυτοεπίθεσή μας. Επαναλαμβάνω, μπράβο στον προπονητή, στους ποδοσφαιριστές και στον υπέροχο κόσμο του Απόλλωνα.